Κάποια στιγμή την άνοιξη του 2012, στο Ταϊπέδ μεταφέρεται ένα οικόπεδο. Ήταν ένα οικόπεδο όπως εκατοντάδες άλλα. Όμως αυτό το οικόπεδο περιλάβανε αυτή τη φορά 5 σχολεία, 3 γυμναστήρια, χώρους πρασίνου και μια εκκλησία. Είναι το οικόπεδο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Στην αυλή των 5 σχολείων, στη Μενεμένη. Ήταν ένα δημοτικό οικόπεδο που είχε παραχωρηθεί στο Δήμο μετά από μια μακροχρόνια διαπραγμάτευση με το Δημόσιο, όπου είχαν επενδυθεί δημοτικά και δημόσια χρήματα και που παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ χωρίς να ενημερωθεί καν ο Δήμος, ο οποίος το ανακάλυψε ένα μήνα μετά. Πριν λίγες μέρες πληροφορηθήκαμε με έκπληξη ότι υπάρχει υπουργική απόφαση με την οποία μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ δηλαδή ένας μεγάλος χώρος στο Δήμο Αμπελοκήπων, ο οποίος περιλαμβάνει και ένα σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται εδώ κοντά μας με 4 σχολεία, παλιότερα 5. 2 γυμνάσια, ένα γενικό λύκειο και ένα τεχνικό λύκειο. Τέσσερα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λύκειο, 2 γυμνάσια, ένα ΕΠΑΛ. Στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. 50 στρέμματα τα οποία κατέχει μία μονάδα του στρατού που παραμένει. Ο δρόμος που διέρχονται τα αυτοκίνητα. Το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων. Το κλειστό προπονητήριο Στίβου, το μοναδικό που υπάρχει. Το ΕΑΚ, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, κλειστό γυμναστήριο Μέγας Αλέξανδρος, το γήπεδο ποδοσφαίρου Απόστολος Αστερνίδης και από κάτω το γήπεδο Κωνσταντίνος Μιγκοτζίδης. Βλέπετε επίσης τα ΠΕΦΚΑ, το άλσος το οποίο υπάρχει και τα κτίρια πίσω από το προπονητήριο Στίβου, συν το στρατόπεδο Παπακυριαζή. Όλο μαζί αυτό το πράγμα ήτανε, όλη αυτή η έκταση, ένα κτήμα ανταλλάξιμο. Έρχονται οι κύριοι του ΤΑΙΠΕΔ, πήραν το τοπογραφικό όπως ήταν προ 60 ετών. Ενοποιημένα και τα δύο στρατόπεδα σε ένα οικόπεδο και τον δρόμο μέσα που τον εμφανίζουν ως ρέμα, ούτε καν εμφανίζουν δρόμο ότι υπάρχει, και το εισέφεραν μαζί με άλλα 200-300 ακίνητα στο ΤΑΙΠΕΔ. Χωρίς να λάβουν υπόψη εντωμεταξύ ποιες παραχωρήσεις γίνανε, ποια κτίρια κοινής ωφέλειας και δημόσιες υποδομές γίνανε, και λένε ότι θα το αξιοποιήσουν, θα το εκποιήσουν περαιτέρω. Στα πλαίσια προφανώς της εξυπηρέτησης του χρέους και όλης αυτής της οικονομικής πολιτικής την οποία βιώνουμε, θεωρήθηκε ότι ακόμη και σχολεία ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να εκποιηθούν. Πίσω μας ακριβώς είναι το κλειστό γήπεδο Στίβου, Πιπτασούλα και Λεσίδου, το μοναδικό κλειστό Στίβου στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εδώ έχουμε καθημερινά όλους τους πρωταθλητές Στίβου στη Βόρεια Ελλάδα να γυμνάζονται εδώ. Χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες. Από τους δημότες, από τους ελεύθερα αθλουμένους, έχουμε εκατοντάδες κάθε μέρα. Γίνεται χαμός. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, όλα τα τμήματα Στίβου είναι εδώ. Αν κάτι γίνει με το ΤΑΙΠΕΔ και κλείσει αυτός ο χώρος, θα είναι μέγιστο κακό για τον τόπο, για την νεολαία και το μέλλον των παιδιών μας, κυρίως. Η δημόσια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα με τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Το δημόσιο σχολείο διαλύεται, πετιούνται έξω και μαθητές και καθηγητές. Το βιώνουμε αυτό καθημερινά, αλλά πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα υπήρχε και αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή, δημόσιοι χώροι σχολεία, αν η παιδεία είναι το θεμέλιο της κοινωνίας, όπως λέγεται, υποκριτικά θεωρούμε, να εκποιούνται στην πραγματικότητα.
πρέπει να είναι 800 με 1000 μαθητές. Και από φτωχότερα στρώματα και από παιδιά που θέλουν να προχωρήσουν στις σπουδές τους. Είναι ένα μεγάλο συγκρότημα το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολλούς μαθητές με πάρα πολλές δραστηριότητες. Τα σχολεία αυτά δουλεύουν, προσφέρουν στην περιοχή. Έχουν δεθεί με αυτό το χώρο και πραγματικά δεν θα ξέρω και αν υπάρχουν άλλοι χώροι για να μεταφερθούν. Αν τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, είτε θα αναγκαστούν να μετακινηθούν και ξέρουμε ότι όταν παιδιά μετακινούνται σε μακρινές αποστάσεις ή αλλάζουν σχολείο, πολλά διακόπτουν και τη φοιτησή τους. Το ζούμε αυτό, έχουμε σχολική διαρροή πολύ μεγάλη πια και βέβαια σημαίνει και χειροτέρευση των συνθήκων εκπαίδευσης με πολύ μεγάλα τμήματα που θα δημιουργηθούν από εκεί και πέρα, με τρομερή αναστάτωση κτλ. Δηλαδή, ήδη έχουμε πρόβλημα σχολικής στέγης. Αν και αυτά τα σχολεία δεν ανήκουν πια στο δυναμικό εδώ της περιοχής, νομίζω ότι θα δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θεωρούμε λοιπόν αδιανόητη μια τέτοια ενέργεια εκτός τόπου και χρόνου με την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και αλυσιτελή. Δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα. Ούτε θα βρεθεί κανείς ποτέ να μπει σε αυτήν τη διαδικασία να βάλει χρήματα ή να αξιοποιήσει τι. Μια έκταση που ήδη είναι αξιοποιημένη για χρήση κοινή ωφέλεια, κοινωνικών υποδομών και, εν πάση περιπτώσει, τι θα αγοράσει. Θα αγοράσει και το δρόμο, θα αγοράσει τα σχολεία που λειτουργούν, θα αγοράσει την εκκλησία, τα γήπεδα. Δυστυχώς δεν μας απάντησε κανένας από τους θεσμικούς φορείς στο εσωτερικό της Ελλάδος. Δεν μας είπαν τίποτε και σε ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή απαντήσεις δεν λάβαμε. Η μόνη ερώτηση που έγινε, επί της οποίας υπήρξε απάντηση από τον Όλη Ρεν, είναι η ερώτηση του κυρίου Αρσένη. Την ίδια στιγμή που γίνονται σχολεία και δημόσια κτίρια. Κυρία Επίτροπε, ρωτάω την Επιτροπή ξεκάθαρα. Είναι εντολή της Επιτροπής και μέσω της Τρόικας να κλείσει σήμερα η κρατική ραδιοτηλεόραση? Είναι εντολή της Επιτροπής μέσω της Τρόικας να πουληθεί το νερό, τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια στην Ελλάδα? Στην ερώτηση που έκανα προς τον Όλη Ρεν, η απάντηση ήταν ότι καμία υποχρέωση δεν έχει η ελληνική κυβέρνηση από την Τρόικα και τους δανειστές μας να πουλήσει σχολεία, νοσοκομεία και σχετικά δημόσια κτίρια. Είναι μια απόφαση της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ και η ευθύνη είναι όλη δική της. Αυτή η παράλογη απόφαση, η πώληση 5 σχολικών κτιρίων, των 3 γυμναστηρίων και της εκκλησίας και του χώρου Πρασίνου, έχει έρθει η στιγμή να ανακληθεί. Και αυτό και πρέπει να γίνει. Γιατί αυτό που βλέπετε και αυτά που βλέπετε είναι η ίδια η ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας.